Τολμήσαμε ως κυβέρνηση και προχωρήσαμε. Δυστυχώς την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη διάβγεια, τις προμήθειες, στην Ευρώπη, το οικονομικό περιβάλλον, κακολογούσε την Ελλάδα. Να σας θυμίσω ότι έλεγε τεντέλιδες τους Έλληνες. Μεταρρυθμίσεις, λοιπόν, είπε 10 που είναι μεταρρυθμίσεις Παπανδρέου. Κύριε Τζαμτζή, δεν είναι μία μεταρρύθμιση για τον Σαμαρά. Ότι όταν ο Καραμαλής το 9 το Μάρτιο ζητούσε συνένεση, δεν τη δίνατε στις εκλογές. Λίγο πριν τις εκλογές, κύριε Τζαμπέ, όταν έφερε 350 δισεκατομμύρια. Κύριε Πενταλωτή, έγινε κατανοητό το επιχείρημα. Έγινε κατανοητό το επιχείρημα. Κυρία Φωτίου, θα καταλήξουμε με εσάς και την δική σας αισιοδοξία και για το αποτέλεσμα και για τη διαπραγμάτευση. Πράγματι, κύριε, η σημερινή δημοσκόπηση δείχνει ακριβώς αυτό που είναι η δύναμή μας. Δηλαδή η γραμμή μας για τη διαπραγμάτευση. Ο ελληνικός λαός επιθυμεί διακαώς να διαπραγματευτεί επιτέλους με τους εταίρους τη δυστυχία του. Επιθυμεί να μην συνεχίσει πια με τα μνημόνια. Αυτό λέει η σημερινή δημοσκόπηση που είδαμε. Και αυτό είναι η δύναμή μας. Χωρίς να τεθεί σε αμφιβολία η παραμονή μας στο ευρώ. Όπως ξέρετε, εμείς δεν θέτουμε καμία αμφισβήτηση αυτή της κατάστασης. Δεύτερον, εκτός αν άλλαξε δεύτερον. Εσείς λέτε δεύτερον, ότι το ευρώ δεν άλλαξε. Δεν σας διακόψα, αφήστε με να ολοκληρώσω εσείς τώρα. Εσείς δεν διακόψατε. Δεύτερον, η Μέρκελ, εμείς θα διαπραγματευτούμε και ο λαός το ξέρει αυτό, γιατί η Μέρκελ δεν μας κρατάει από πουθενά εμάς. Ούτε από τις λίστες Λαγκάρντ, ούτε από τη διαφθορά και διαπλοκή. Αυτό που σήμερα συνεχίζει να τρώει τα λεφτά ολονών και να μην μπορεί να υπάρχουν στα ταμεία του κράτους. Τρίτον, εμείς έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα και για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την οποία ξαφνικά σήμερα όλοι ανακάλυψαν ότι δεν παράγει τίποτα. Όποιος δεν κατάλαβε τόσο καιρό για την ασφάλεια, το πρόγραμμα για τους μετανάστες, να το διαβάσει, κύριε Τζαμτζή μου, γιατί να το δώσω στον κύριο, να το διαβάσει, λοιπόν, να το δώσω και στον κύριο. Θα σας προκαλώ να το διαβάσετε. Εγώ το διάβασα, κύριε Κατσί, για τον αγροτικό τομέα μας και το πρόγραμμά τους, κυρία. Η δεξιά έχει μόνο το email του Χαρντούμενη. Όχι, θα μας πείτε. Μονολόγια λένε. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα. Μη μιλάτε πάνω μου. Έχει λοιπόν η δεξιά ως μόνο πρόγραμμα ανασυγκρότησης της χώρας το email του Χαρδούβελη. Δηλαδή νέες θυσίες, νέο αίμα στον ελληνικό λαό και νέα μνημόνια. Τα μνημόνια με εμάς τελειώνουν την επομένη. Αυτή είναι ο λόγος μας. Σας ευχαριστούμε. Θα σπάσουμε το τρίγωνο της διαπλοκής. Και αυτό το υποσχόμαστε, όπως υποσχόμαστε, ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε στο 9. Δεν θα ξαναγυρίσουμε στα πελατειακά κράτη που δημιουργήσανε τα παιδιά. Δεν θα ξαναγυρίσουμε. Λοιπόν, το πελατειακό αφήστε με, κύριε Τζαμπή, είσαστε ό,τι αποτυχημένο υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Φωτίου. Ευχαριστώ πολύ όλους σας. Καλή επιτυχία.